ήρθαμε μαζί με τους συναδέλφους, τους ευχαριστώ πολύ το εργατικό κέντρο της Μυτιλήνης και τους άλλους συναδέλφους που είναι εδώ. Ήρθαμε για να προσπαθήσουμε να πιέσουμε τους συμβολιογράφους να σταματήσουν να κάνουν τους πληστηριασμούς, να μην δέχονται να κάνουν τους πληστηριασμούς των λαϊκών κατοικιών. Αλλά ήρθαμε και η κυρία που ήταν να κάνει τον πληστηριασμό, έχει βγει σε σύνταξη από ό,τι μαθαίνουμε και δεν υπάρχει κανείς άνθρωπος να μας ενημερώσει ποιος θα κάνει τον πληστηριασμό του σπιτιού, να δούμε πώς θα γίνει αυτή η δουλειά, πώς θα συνεχιστεί, δεν ξέρουμε. Υπάρχει ενδεχόμενο να ακυρωθεί, να αναβληθεί κάτι, λόγω του ότι δεν υπάρχει συμβολιογράφος. Αν μου λέτε ότι βγαίνει σε σύνταξη, τι θα γίνει? Εγώ από ό,τι πέραμε διάφορα τηλέφωνα προσπαθώντας να βγάλουμε άγρια αυτή της τώρα εδώ και μια ώρα, προσπαθώντας να μάθουμε πώς θα γίνει ο πληστηριασμός, οι συμβολιογράφοι δεν ξέρουν κανένας αν έχει δοθεί σε άλλον συμβολιογράφο ο πληστηριασμός. Και κανένας από εμάς δεν ξέρει τώρα τι γίνεται με αυτή τη δουλειά. Η πιο σίγουρη πληροφορία που έχουμε είναι να μάθουμε από την εισαγγελία, αλλά κατά πάσα πιθανότητα η εισαγγελία δεν πρόκειται να πει εάν έχει δοθεί σε άλλον συμβολιογράφο. Από ό,τι μας λέει μια συμβολιογράφος εδώ, ανώνυμα βέβαια, είναι πολύ νωρίς, γιατί η κυρία βγήκε τώρα στη σύνταξη, η κυρία Τατά, και κατά πάσα πιθανότητα θα αναβληθεί ο πληστηριασμός μέχρι να δοθεί σε άλλον συμβολιογράφο. Υπάρχει ενδεχόμενο να υπάρξει ένα συμβιβασμός με την τράπεζα, έγινε κάποια προσπάθεια? Ξέρω ότι χθες έγινε μια προσπάθεια από αυτή την πλευρά. Τι γίνεται εκεί? Η προσπάθεια από μέρους μου και έχει γίνει εδώ και χρόνια. Αλλά εδώ και χρόνια η τράπεζα με την εκπρόσωπή της, την Do Value, πώς τη λένε αυτή, η οποία μας ενοχλεί κάθε μέρα δύο φορές την ημέρα για το να πληρώσουμε το δάνειο, απαιτούν ή το 30% του συνολικού ποσού που χρωστάμε, ή κάνοντάς μου μεγάλη χάρη από ό,τι μου είπανε, να καταθέσω 5.000 ευρώ άπαξ για να συζητήσουμε το υπόλοιπο του δανείου και τις δόσεις. Χωρίς βέβαια να κάνουν κουβέντα για σβήσιμο των τόκων ή τα πανωτόκια που λένε, ή ένα κούρεμα του ποσού του δανείου ή να κάνουν κάποιο διακανονισμό που να διευκολύνει τις σημερινές μου απολαβές, που μην ξεχνάμε ότι σαν συνταξιούχος εγώ μας έχουν κόψει 4,5 μισθούς το χρόνο. Χώρια το ότι έχουν μειώσει τη σύνταξή μου κατά 500 ευρώ το μήνα. Να πούμε λίγο και το ποσό. Πόσο είναι και ποσό, για να ξέρει και ο κόσμος. Μαζί με τους τόκους πήρα δάνειο 60.000. Σήμερα με τους τόκους είναι στους 68.000 έχει πάει. Και πλήρωνα και περίπου 5 χρόνια δόσεις κάθε μήνα, 340-350 ευρώ το μήνα. Και το ποσό μεγαλώνει. Σας λέω, έχει πάει 68.000. Αντί να μειώνεται, έχει πάει απάνω. Εγώ οι κινήσεις που θέλουμε να κάνουμε και που απαιτούμε είναι οι κυβερνήσεις να πάρουν νομοθετικά μέτρα για απαγόρευση όλων των πληστηριασμών πρώτης και δεύτερης κατοικίας. Να γίνει μεγάλο κούρεμα των δανείων, διότι να μην ξεχνάμε ότι και ο ελληνικός λαός έχει χρεωθεί δισεκατομμύρια για να ανακεφαλαιοποιηθούν οι τράπεζες και να μην βουλιάξουν, και τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Αυτές οι απαιτήσεις, και αυτά γίνονται με αγώνα. Δεν γίνονται ούτε με νομικήστικα παιχνίδια, ούτε με δικηγόρους, ούτε με συμβολιογράφους. Γίνεται με αγώνα. Και σήμερα η παρουσία εδώ των συντρόφων, των συναγωνιστών, είναι μεγάλη παρηγοριά και ελπίδα. Κάτω τα χέρια απ' του λαού το Διός, όλοι στον αγώνα, κανείς συμβιβασμός. Πήρα μια αντιπροσωπεία της διοίκησης του εργατικού κέντρου και σωματείων και άλλων φορέων να διαδηλώσουμε ενάντια στον πληστηριασμό που θα βγει σε κατοικία ενός συνταξιούχου ναυτικού πτυχίο. Βέβαια τώρα με τις τελευταίες πληροφορίες μαθαίνουμε ότι και η συμβολιογράφος έχει πάρει σύνταξη και κανείς δεν ενημερώνει τον ίδιο τον άνθρωπο, τον ιδιοκτήτη δηλαδή, που θα χάσει το σπίτι του σήμερα,
σε ποιο συμβολογραφείο γίνεται ο πληστηριασμός. Είναι και αυτό μια απόδειξη της κυβέρνησης του τι μέτρα παίρνει καθημερινά, που μας ξεζουμίζει και πίνοντάς μας κυριολεκτικά το αίμα. Αντί να παίρνει μέτρα προστασίας του εισοδήματός μας, της κατοικίας μας, ίσα-ίσα, καθημερινά, μας ζορίζει, μας λέει να σφίξουμε και άλλο το ζουνάρι. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει και ο πληστηριασμός, δεν θα επιτρέψουμε καταρχήν να χάσει ο άνθρωπος το σπίτι του. Και καλούμε όποιος άνθρωπος, όποιος εδώ πέρα κάτοικος του νησιού έχει πρόβλημα με πληστηριασμό, να απευθυνθεί στο εργατικό κέντρο και να δούμε όλοι μαζί, συλλογικά, πώς θα το αποτρέψουμε. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Όχι μόνο τον συναδελφό μας, αλλά και όλες αυτές τις περιπτώσεις που αναγκάζουν τους ανθρώπους να πετάξουν μέσα από τα σπίτια σε αναγκαστικούς πληστηριασμούς, είμαστε παρόν και δίνουμε τη μάχη. Και θα τη δίνουμε συνέχεια, μέχρι να υποχρεώσουμε τούτη την κυβέρνηση, αν θες, και όλες τις κυβερνήσεις που περάσαν μέχρι τώρα, να σταματήσει αυτή η διαδικασία πληστηριασμού πρώτης κατοικίας. Δηλαδή δεν φταίνουν οι άνθρωποι γιατί δεν έχουν να πληρώσουν, φταίνουν οι καταστάσεις και οι πολιτικές των κυβερνήσεων που φτάσαν τους ανθρώπους σε μια τέτοια κατάσταση να μην μπορούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Έδωσε λίγο καιρό, όπως πάει η δουλειά, δεν θα έχουμε να πληρώσουμε ούτε το ρεύμα, ούτε το νερό, ούτε τίποτα. Θα μας τα κόψουν όλα. Λοιπόν, να σταματήσει λοιπόν κάθε διαδικασία πληστηριασμών, να προστατευτεί η πρώτη κατοικία, να γίνει πραγματικό κούρεμα των χρεών, γιατί σ' άλλους γίνονται, στους βιομηχάνους και στους εφοπλιστές γίνεται κούρεμα και στις τράπεζες, γιατί να μην γίνει στους εργαζόμενους και λοιπά, στους ανθρώπους που χρωστάνε, και να γίνουν δόσεις πολλές, πάρα πολλές, ούτως ώστε να μπορεί ο καθένας να πληρώσει. Αυτά είναι. Θα είμαστε πάντα το πλευρό των ανθρώπων αυτών, πάντα στην πρώτη γραμμή της μάχης ενάντια στις πολιτικές αυτές των κυβερνήσεων.